Ο Κλάους Γιοχάνης είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία. Ο 60χρονος επανεξελέγει στο ύπατο αξίωμα της χώρας, επικρατώντας με άνεση της υποψήφιας των σοσιαλδημοκρατών και πρώην πρωθυπουργού της Ρουμανίας, Βιορίτσα Ντάντσιλα. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την φιλοευρωπαϊκή τάση στη Ρουμανία σε αντίθεση με άλλες χώρες του προανατολικού μπλοκ όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, όπου κυριαρχούν λαϊκιστές και εθνικιστές πολιτικοί. Ο επανεκλεγής πρόεδρος της χώρας δήλωσε: «Οι Ρουμάνοι επέλεξαν μια σύγχρονη Ρουμανία, μια ευρωπαϊκή Ρουμανία, μια κανονική Ρουμανία». Ο Κλάους Γιοχάνης εμφανίστηκε ως εγγυητής της σταθερότητας, του κράτους δικαίου και της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, όταν η κυβέρνηση των σοσιαλδημοκρατών κατηγορήθηκε για διαφθορά και επιχείρησε να παρέμβει στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η στάση του εκτιμήθηκε από την Κομισιόν και τους Ευρωπαίους εταίρους. Η αποχή από την εκλογική διαδικασία άγγιξε το 50%, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή 920.000 Ρουμάνων της Διασποράς, αριθμός που συνιστά ρεκόρ. Ο επανεκλεγής πρόεδρος συγκεντρώνει ποσοστό μεγαλύτερο του 60%.